Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Καρυπίδου, κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα, και χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μας γνωρίζετε, κύριε Ζέρβα. Ναι, κύριε, στο φιλόξενο σας στούντιο και στις ατελείωτες ώρες που περάσαμε μαζί, κυρία Καρυπίδου, στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι αλήθεια. Μου την κουράζετε λίγο στα δημοτικά συμβούλια, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και πρέπει τα λίγο... καλά κοπισκτώνται. Τα καλά κοπισκτώνται. Τώρα κοίταξε, για να μην μου κουράζετε το τέρι μου εδώ, θα κάνετε ξέρεις, πιο μικρά, πιο σπινταριστά δημοτικά συμβούλια. Μπαμπαμ κατευθείαν εκεί ηλεκτρονικά να περνάνε όλα με. Που λέει ο ποιητής ο Αλεξανδρινός, μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Η αλήθεια είναι ότι πόσο δεν θα ήθελε ότι θα δεν γίνεται έτσι. Σύντομα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, πόσο θα ήθελε να περνάνε τα θέματα γρήγορα. Την κυρία Καρυπίδου, μόλις κλείσουμε τα μικρόφωνα να δούμε την άποψη της. Προχθές είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο με 46 θέματα, εκ των οποίων 4 ώρα το ξημέρωμα. Και κάναμε 10 ώρες. Τι 4 το ξημέρωμα. 12 κλείνουν τα μαγαζιά, όλα τα πάντα τώρα. 4 το ξημέρωμα. Άφησε με να το πω στο Δήμαρχο. Ναι, θα ζητήσει τον κύριο Χαρδαλιά να το βάλει. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι το μόνο after μαγαζί, το λέω στη Θεσσαλονίκη, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Πηγαίνει μέχρι τα ξημερώματα. Όποιο ενδιαφέρεται. Έξω στο μπαλκονάκι και όλα. Τώρα είναι με τηλεδιάσκεψη. Σα αφήνουμε εκτό όλου του υπόλοιπου. Έχουμε τη χαρά να το απολαύσουμε λίγοι και καλοί. Αλλά είναι αλήθεια αυτό ότι. By appointment only δηλαδή, κύριε Καρδαλιά. Καλούμε έτσι, ειδικά με τον κορονοϊό, θα έχουμε συγκεκριμένο προσκεκλημένο που θα μπορούν να έρχονται και να βλέπουν τις συζητήσεις μέχρι το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα. Τι θα κάνουμε, εφόσον χρειάζεται, θα το κάνουμε και αυτό. Ωραία. Δήμαρχε, είπα λίγο έτσι, για τις αυχές τις δικές σας καλέσαμε περισσότερο. Το καταλαβαίνετε, θέλουμε έτσι, από δύο ανθρώπους οι οποίοι και μας στήριξαν και με την παρουσία τους από την πρώτη στιγμή, έτσι να έχουμε λίγο την άποψή τους για το δικό μας ραδιόφωνο, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Από την άλλη, όμως, είπα ότι ένας χρόνος κλείνει και η διοίκηση Ζέρβα. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, ικανοποιημένος είστε από αυτή την πρώτη χρονιά. Εγώ να πω κάτι για αυτό που είπατε εσείς στην αρχή. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά δεν μπορώ να μην το πω κι εγώ. Σε εποχές δύσκολες, σε εποχές που η ενημέρωση είναι τόσο σημαντική, αλλά συγχρόνως σε εποχές που και ο χώρος της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης χυμάζεται με όλα αυτά που βλέπουμε, εφημερίδες να κλείνουν, κανάλια ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, πραγματικά είτε να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, είτε να φυτοζωούν, όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται και όλη αυτή η προσπάθειά σας αυτά τα 5 χρόνια στον χώρο της ενημέρωσης, υπεύθυνης ενημέρωσης, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη μας και για τη χώρα μας, αλλά και για όλη την περιοχή εδώ πέρα των Βαλκανίων, γιατί ένα δισογραφικό πρακτορείο στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά καλύπτει και όλη την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Και για αυτή τη δουλειά που κάνετε, σας αξίζουν όλους συγχαρητήρια και πραγματικά να ξέρετε ότι και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, δεν σας το λέω με δήμαρχο του Κωνσταντίνου Ζέρβα, αλλά με οποιονδήποτε δήμαρχο, θα πρέπει να είναι δίπλα σε ένα τέτοιο οργανισμό, σε ένα τέτοιο φορέα που φροντίζει για την ενημέρωση, κυρίως όταν έρχεται και εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Θα αφήσω εγώ τώρα το Σωτήρη Κυριακίδη, Δήμαρχε, να το σχολιάσει αυτά τα οποία είπατε. Γιατί αν τα σχολιάσω, εγώ μπορεί να κατηγορηθώ από τη μία ότι είμαι με την πλευρά της διοίκησης ή από την άλλη. Εγώ ότι επεμβαίνω στο ρεπορτάζ μου και δεν θέλω καθόλου. Γενικά, ας το αφήσω εγώ, γιατί είπατε πολύ καλά λόγια. Και όπου ασχολείται με τα κοινά, αυτά δεν τα απαντάω. Τώρα η αλήθεια είναι με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, γνωριζόμαστε, να το πω έτσι, εμείς στο συνάφη κιόλα, αλλά πια λίγο πιο προσωπικά ή περισσότερο, γιατί είναι ένα άνθρωπο τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι και ένας άνθρωπος που ήρθε, πέταξε από κάπου αλλού. Και ξαφνικά δήμαρχος. Ήταν 20 χρόνια στο Παρίσι, ήρθε εδώ, ξαφνικά έγινε δήμαρχος και θα ξανα. Οπότε υπάρχει ζήμωση με κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν όντως δημόσια πρόσωπα, 30-40 της Θεσσαλονίκης, θα πω όχι παραπάνω, που είναι της πόλης. Οπότε δεν μπορεί να μην τους ξέρεις. Στην πόλη. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα, ωραία. Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω εγώ. Άρα, τώρα Κωνσταντίνε... να πάμε στο δεύτερο. Άμα Κωνσταντίνε Ζέρβα ζητήσει ο πρωθυπουργός να είσαι υπουργός κάπου, θα πεις όχι. Ναι, θα του πω. Έχει τόσους άλλους άξιους ανθρώπους να τους κάνει υπουργούς. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ας πάμε λίγο και στον πρωθυπουργό. Το ρώτησα. Δεν είναι και από μόνος του, ναι. Γι' αυτό σ' άφησα και εσένα να ρωτήσει εσύ το δύσκολο. Εγώ θα πάω στο πιο εύκολο, τη πρώτη χρονιά διοίκηση. Δήμαρχε, είστε ικανοποιημένο. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι στόχοι έτσι, για την επόμενη χρονιά η οποία ξεκινάει. Και για την χρονιά, να πω, Κωνσταντίνε Ζέρβα, η οποία στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει συνήθως το Σεπτέμβρη. Άσχετα αν δεν έχουμε ΔΕΘ, ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν restart. Δηλαδή, πιάνει η 1η Σεπτέμβρη και κάπως μέσα σου νιώθεις ότι βάζουμε μπρος τη σεζόν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, με τη ΔΕΘ κανονικά βέβαια. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι το Kickstarter αυτό. Αλλά πιάνουμε σεζόν. Ξεκινάει. Ακριβώς έτσι είναι. Και πολλοί κύκλοι ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Τα σχολεία ανοίγουν το Σεπτέμβριο. Τα πανεπιστήμια. Στην Αμερική, ξέρετε, η οικονομική χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, εκεί πέρα θεωρείται ότι ουσιαστικά η κίνηση γίνεται το μήνα Σεπτέμβριο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η θητεία μας ξεκίνησε 1η Σεπτεμβρίου.
Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι από το Σεπτέμβριο κάνεις πάντα μια καινούργια αρχή, επιχειρηματική, οικονομική, και στο κομμάτι της διοίκησης. Στην ερώτηση της κυρίας Καρυπίδου, της Αναστασίας, μπορώ να σας πω ότι, να σας απαντήσω πολύ ειλικρινά, ότι εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ικανοποιείται, το εύκολα τουλάχιστον, και ιδίως από τον εαυτό του. Θεωρώ ότι γίνανε πολλά πράγματα, τρομολογήθηκαν ακόμα περισσότερα, αλλά είναι και αρκετά τα οποία πρέπει να γίνουν. Εγώ ανέλαβα από την πρώτη μέρα, χωρίς να ζητήσω ούτε περίοδο χάριτος, να ασχολούμε όχι μόνο με τα θέματα της καθημερινότητας της πόλης, τα οποία έμειναν πολύ πίσω, καθαριότητα, πράσινο, κυκλοφοριακό, υποδομές, αλλά και με θέματα που αφορούν την πόλη, τα οποία είναι πολλά και τα ξέρετε και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο ΑΣΤ, το μετρό, το flyover, όλα αυτά πράγματα, και σαν μηχανικός αλλά και σαν άνθρωπος της πόλης, πόσο μάλλον ως δήμαρχός της, θεωρώ ότι σιγά σιγά πρέπει να δρομολογούνται. Η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά μπαίνει στο χάρτη, έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι της καινοτομίας, με την Pfizer, με τη Cisco, με τις εταιρείες νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, οι οποίοι αρχίζουν και δηλώνουν παρόν στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να πιστεύω ότι το θέμα του ΑΣΤ είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά δρομολογείται. Τα πρώτα λεωφορεία έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχουν φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι καθοδόν. Αυτό νομίζω ότι δρομολογείται. Το μετρό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια. Και από εκεί και μετά η καθημερινότητα, νομίζω ξέρετε εσείς πόσο μεγάλο βάρος δίνω σε ασφαλτοστρώσεις, πόσο μεγάλο βάρος δίνω σε υποδομές. Πόσο μεγάλο βάρος δίνουμε στην καθαριότητα, που είναι σαφέστατα καλύτερη από όταν την παραλάβαμε. Αλλά συνεχίζουμε. Θα είναι μια διαρκής προσπάθεια. Δεν είναι εύκολη. Είδατε, δεν μίλησα ούτε για κορονοϊό, ούτε για το τι παραλάβαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο οφείλουμε στην πόλη και γι' αυτό εκλεγήκαμε. Να δουλεύουμε. Δήμαρχε, επειδή υποσχέθηκα ότι θα σας κρατήσουμε απλά και μόνο 5 λεπτά και ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν θα καταχραστούμε άλλο έτσι την ευγένεια την οποία δείξατε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πιο αναλυτική συνέντευξη, βέβαια, για όλα όσα συμβαίνουν στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Καλά, με νύχια και με δόντια σε κρατάω αυτή τη στιγμή. Σε βλέπω. Έχω πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι χαρά να διοργανώσουμε κάτι, ναι. Όπως να το πούμε αναλυτικά. Και πάλι χρόνια πολλά και καλή δύναμη. Να είστε καλά, δύναμη και σε εσάς για τη δεύτερη χρονιά που έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ.